νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ μετά την δολοφονία του Ναζράλα, ο Ναΐμ Κασέμ. Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου λοιπόν δήλωσε ότι επέλεξε τον Ναΐμ Κασέμ ως νέο ηγέτη της μετά την δολοφονία του Χασάν Ναζράλα, ο οποίος σκοτώθηκε σε Ισραηλινό πλήγμα στην Βηρυτό στις 27 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε τι γνωρίζουμε για αυτόν. Είναι βετεράνος της οργάνωσης, στην οποία υπηρετεί ως υπαρχηγός από το 1991, διορίστηκε στην θέση αυτή από τον προκάτοχο του Ναζράλα στην ηγεσία της οργάνωσης, τον Αμπάς Αλ Μουσάουι, ο οποίος σκοτώθηκε από επίθεση Ισραηλινού ελικοπτέρου το 1992 και παρέμεινε στην θέση του όταν ανέλαβε τα ενία της Χεζμπολάχ ο Ναζράλα. Ο πολιτικός του ακτιβισμός ξεκίνησε στο σιητικό κίνημα Αμάλ του Λιβάνου, το οποίο ιδρύθηκε το 1974. Αποχώρησε από το Αμάλ το 1979 μετά την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν, η οποία διαμόρφωσε τις πολιτικές απόψεις πολλών νεαρών Λιβανέζων σιητών ακτιβιστών. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, παραχωρώντας πολλές συνεντεύσεις σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διασυνοριακές συγκρούσεις με το Ισραήλ στην διάρκεια του πολέμου στη Γάζα τον Ιούνιο, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η απόφαση της Χεζμπολάχ δεν ήταν να επεκτείνει τον πόλεμο, αλλά ότι αν της επιβάλλονταν ο πόλεμος, τότε θα πολεμούσε. Υπήρξε γενικός συντονιστής των προεκλογικών εκστρατιών της οργάνωσης από τότε που ξεκίνησε η Χεζμπολάχ να συμμετέχει το 1992 και τέλος γεννήθηκε το 1953 στην συνοικία της Βηρυτού Μπάστα Τάχτα και η οικογένειά του έλκει την καταγωγή της από την Κφαρ Φίλα στον κυρίως σιητικό νότο του Λιβάνου. Είναι παντρεμένος και πατέρας 6 παιδιών. Θάλλος με την απόδοση των S-300 του Ιράν. Αποδείχθηκαν τελείως άχρηστοι αφού καταστράφηκαν όλοι μέσα σε λίγα λεπτά. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν το Ιράν μέχρι και αυτή τη στιγμή αξιολογεί το βάθος των απολειών που υπέστη ο στρατός του μετά τις Ισραηλές αεροπορικές επιδρομές του Σαββάτου. Μεταξύ των στόχων που φαίνεται να χτύπησε το Ιράν ήταν τα ρωσικής προέλευσης συστήματα εράμινας S-300 του κράτους. Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι. Μάλιστα υπόθηκε πως ούτε ένα ιρανικό σύστημα S-300 δεν επιβίωσε τις επιχείρησεις της Ιερουσαλήμ. Αναλυτικότερα, η είδηση πως έχουν απενεργοποιηθεί όλα τα συστήματα εράμινας S-300 του Ιρανικού στρατού έχει προκαλέσει σάλος στην Τεχεράνη. Αν οι αναφορές επιβεβαιωθούν, τότε το κράτος πράγματι βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Θα έχει χάσει ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της αεράμινάς του και ως αποτέλεσμα θα είναι ευάλωτο σε μελλοντικές Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις. Πριν την Ισραηλινή επίθεση, το Ιράν είχε απομείνει με 3 πυραυλικά συστήματα επιφάνειας αέρος μεγάλου βεληνικούς τύπου S-300 ρωσικής παραγωγής. Μέχρι το τέλος του Σαββάτου, η Τεχεράνη δεν διέθετε ούτε έναν λειτουργικό εκτοξευτή, ανέφερε η Αμερικανική Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Στην πραγματικότητα, το Ιράν είχε στην κατοχή του άλλη μία μονάδα, ωστόσο το εν λόγω σύστημα καταστράφηκε από άλλο Ισραηλινό πλήγμα νωρίτερα εντός του έτους που διανύουμε. Οι ίδιοι αξιωματούχοι που επικαλείται το αμερικανικό μέσο ανέφεραν πως το Ιράν κατάφερε να καταρρύψει μόνο ένα μικρό μέρος των Ισραηλών πυράβλων που εκτοξεύθηκαν το Σάββατο κατά της επικράτειάς του. Και άλλες αμερικανικές πηγές έκαναν πάντως λόγο για μεγάλες καταστροφές και απώλειες στο δίκτυο αεράμινας του Ιράν έπειτα από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Εύστοχο παράδειγμα αποτελεί το Αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, το οποίο έγραψε σε αναφορά του πως οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις στόχευσαν το Σάββατο 3 ή 4 θέσεις S-300, συμπεριλαμβανομένης μία στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμ Χομενεϊ κοντά στην Τεχεράνη. Κάποια από τα συστήματα S-300 στοχεύθηκαν όσο προστάτευαν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στο δυτικό και νοτιοδυτικό Ιράν, όπως για παράδειγμα ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Η υποβάθμιση της Ιρανικής αεράμινας γύρω από αυτά τα σημεία πιθανόν να τα αφήσει ευάλωτα έναντι μελλοντικών Ισραηλινών επιθέσεων, έκλεισε το Ινστιτούτο. Τα ύψη το θερμόμετρο στην Μέση Ανατολή. Πόσοι ΗΠΑ στέρισαν από το Ισραήλ την ευκαιρία να χτυπήσει τα πυρηνικά του Ιράν. Το θερμόμετρο της έντασης παραμένει στα ύψη λοιπόν στην Μέση Ανατολή, καθώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μία απάντηση του Ιράν στις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. Η Τεχεράνη τονίζει ότι είναι έτοιμη να απαντήσει αν το κρίνει απαραίτητο, την ίδια στιγμή που το Ισραήλ δηλώνει ότι χτυπήσαμε στρατηγικούς στόχους και χρησιμοποιήσαμε μόνο μερικές από τις δυνατότητές μας.
Και για κάποιους, ειδικά στο εσωτερικό του Ισραήλ, αυτό είναι το πρόβλημα, καθώς πιστεύουν ότι το Τελ Αβίβ μπορεί να πέτυχε μια σημαντική νίκη, αλλά έχασε μια χρυσή ευκαιρία να πλήξει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τα επιχειρήματά τους, όπως αναφέρει σε ανάλυση της η Jerusalem Post, είναι ότι το Ισραήλ είχε το δικαίωμα να επιτεθεί στο πυρηνικό πρόγραμμα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία. Πιστεύουν ότι παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης να μην επιτεθούν στο Ιράν ή να περιορίσουν οποιαδήποτε επίθεση, οι σύμμαχοι του Ισραήλ δεν έδειχναν μεγαλύτερη συμπάθεια στην επιθυμία του Ισραήλ να επιτεθεί στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ειδικά αφότου ο Χαμενεϊ διέταξε δύο άμεσες μαζικές επιθέσεις στο Ισραήλ τον Απρίλιο και ξανά την 1η Οκτωβρίου. Ωστόσο, οι αμερικανικές πιέσεις ήταν ασφικτικές και η ενίσχυση της άμυνας του Ισραήλ με το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD, καθώς και η διατήρηση της ροής αποστολής οπλικών συστημάτων, κρίθηκαν την δεδομένη χρονική στιγμή πιο σημαντικές από ένα ολοκληρωτικό χτύπημα. Εξάλλου, ακόμη και αν κατέστρεφε το πυρηνικό πρόγραμμα το Τελ Αβίβ, η Τεχεράνη θα μπορούσε να το ξαναφτιάξει, καθώς οι γνώσεις πυρηνικής επιστήμης που το Ισραήλ και η Δύση της επέτρεψαν προβληματικά να αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούν να καταστραφούν. Η απόκτηση ατομικού όπλου είναι ο μεγαλύτερος φόβος της διεθνούς κοινότητας. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς, πρόκειται για τον χειρότερο εφιάλτη τους, τον οποίον προσπαθούν απεγνωσμένα να μην δουν να γίνεται πραγματικότητα. «Ελπίζω ότι αυτό είναι το τέλος», είπε ο Τζο Μπάιντεν στην πρώτη δήλωσή του μετά το Ισραηλινό χτύπημα κατά της Τεχεράνης. Αυτό όμως φαίνεται απίθανο. Ακόμη και οι ίδιοι οι συνεργάτες του Μπάιντεν υποψιάζονται ότι οι ηγέτες του Ιράν, εν μέρει από τραυματισμένη υπερηφάνεια, δεν θα αφήσουν απλώς να περάσει η αντεπίθεση. Εξού και ο Μπάιντεν διέταξε τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ιδίως εκείνα στο Ιράκ και στην Συρία, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχος Ιρανικών αντιπίνων. Σενάρια τρόμου με τα πυρηνικά του Ιράν και οι έξυπνες βόμβες του κυβερνοχώρου. Το Ισραήλ έδωσε λοιπόν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου το χτύπημα που δέχθηκε πριν από ένα μήνα από το Ιράν με μια επιχείρηση που ενεργοποιήθηκε σε τρία κύματα και είχε τους εξής στόχους. Πρώτον, το σύστημα ειράμινας του Ιράν και δεύτερον τις βάσεις βαλιστικών πυράβλων και τα εργοστάσια κατασκευής πυράβλων και drones, ό,τι δηλαδή θεωρείται άμεση απειλή κατά τους Ισραηλινούς. Ήταν ένα ελεγχόμενο και λελογισμένο χτύπημα, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ΗΠΑ, αφού δεν επλήγησαν ούτε ενέργεια, αλλά ούτε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν όμως υπόσχεται να απαντήσει και η διαδικασία μοιάζει με φαύλο κύκλο. Το ερώτημα που εγείρεται σήμερα είναι ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται το Ιράν για την κατασκευή της ατομικής βόμβας. Σύμφωνα με τα στοιχεία μιας αμερικανικής υπηρεσίας, ο χρόνος που χρειάζεται η Τεχεράνη για να παραχθεί σχάσιμο υλικό διάσπασης για πυρηνικά όπλα έχει υπολογιστεί σε 1-2 χρόνια. Πυρηνική δοκιμή μπορεί να γίνει σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η ατομική βόμβα θα είναι έτοιμη για χρήση. Θα ήταν όμως μια τέτοια εξέλιξη αφορμή και αιτία για χτύπημα από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ως γνωστόν, από τον Μάιο του 19, το Ιράν συνέχισε να παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας JCPOA, δηλαδή αυτής που υπεγράφει το 2015 μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας, της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας. Επίσης, υπάρχει και ένα σενάριο που λέγεται κυβερνοπόλεμος, να αποφασιστεί δηλαδή η λεγόμενη έξυπνη επιλογή είτε από το Ισραήλ κατά μόνο είτε από τις ΗΠΑ. Και ποια είναι αυτή η επιλογή? Να πληγεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μέσω του κυβερνοχώρου. Το έχουν ήδη ξανακάνει και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί, σφυρίζοντας αδιάφορα με την χρήση ενός ιού που φέρει την ονομασία Stuxnet και έχει χαρακτηριστεί ως πύραυλος του κυβερνοχώρου. Εκτός των άλλων, είναι ικανός να πλήττει την λειτουργία αφήγων που γράφει για τον διαχωρισμό του ουρανίου και τον εμπλουτισμό του U-235. Το χτύπημα προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα. Θα είναι αθέατο, δεν θα αφήσει αποδείξεις, δεν προκαλεί ως επιτοπλίστων απώλεια σε ανθρώπινες ζωές, δεν προκαλεί αντιδράσεις και τέλος έχει χαμηλό κόστος. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.